Συνεχίζεται η διασπάθηση δημοσίου χρήματος με στόχο το πρώην ξενοδοχείο Φιλοξενία να συντηρηθεί και να μετατραπεί σε δικαστικές αίθουσες. Την ώρα όμως που όλες οι μελέτες δείχνουν ότι το κτίριο είναι για κατεδάφιση, αναφέρει η Λεκτική Υπηρεσία. Σύμφωνα με την εφημερίδα Φιλελεύθερος, το δημόσιο θα ξοδέψει περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ για την συντήρηση του πρώην ξενοδοχείου, με σκοπό να στεγαστεί εκεί τμήμα των δικαστηρίων, τη στιγμή που το κτίριο πάσχει στατικά σε σημείο που δικαστές δεν θα μπορούν να συναθρίζονται στους πανορόφους ή να έχουν βιβλιοθήκες και φοριαμούς. Το θέμα της στατικής επάρκειας του κτιρίου απασχόλησε την Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων, η οποία ενέκρινε επιπλέον κονδύλι 284.000 ευρώ για την στήριξη του κτιρίου, το οποίο θα λειτουργήσει για 5 χρόνια και στην συνέχεια ενδέχεται να κατεδαφιστεί. Στην εξέλιξη διαφώνησε η Ελεγκτική Υπηρεσία, που ζήτησε να αποδοθούν ευθύνες. Αντί πρώτα λοιπόν να αξιολογήσουν τη δυνατότητα στατικής και αντισεισμικής αναβάθμισης, ανέθεσαν συμβόλαιο 1,7 εκατομμύρια ευρώ σε εργολάβο για να κάνει εκείνος τη μελέτη, αλλά να μην έχει την υποχρέωση να κάνει και την αναβάθμιση. Το κτίριο που προορίζεται για εφετείο εμπορικό δικαστήριο και ναυτοδικείο το 2012 δαπανήθηκαν πέραν του 1 εκατομμύριου ευρώ για επισκευές για τις ανάγκες της Κυπριακής Προεδρίας. Όσον αφορά δε στην οικονομική πτυχή, για ένα χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων θα δώσουμε περί τα 2 εκατομμύρια ευρώ για 5 χρόνια για να μπούμε σε ανασφαλές κτίριο ηλικίας 50 ετών. Εάν ενοικιάζαμε το πιο καινούριο κτίριο στην πιο ακριβή περιοχή, θα δίναμε σαφώς λιγότερα. Ως προς το κόστος διαμόρφωσης του κτιρίου, αρχικά γινόταν λόγος για περίπου 800.000 ευρώ, ενώ το έργο κατακυρώθηκε έναντι 1.690.000 ευρώ. Το έργο ξεκίνησε εδώ και καιρό. Ξεκίνησαν οι εργασίες, προχωρήσαν, πληρώνεται ο εργολάβος και μετά διαπιστωθήκαν κάποια προβλήματα. Όχι, έχει βάλει κάποιους όρους ο συγκεκριμένος ο μηχανικός, ότι οι πάνω ρόφοι πρέπει να χρησιμοποιούνται για κάποιους σκοπούς και όχι για αποθηκευτικούς σκοπούς κτλ. Τα προβλήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν και το κτίριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την περίοδο που το χρειάζεται η δικαστική εξουσία για τους σκοπούς που το χρειάζεται, χωρίς να δημιουργεί οποιοδήποτε πρόβλημα ασφάλειας. Η χρήση και επιλογή του κτιρίου αποτελεί απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία είχε προκαλέσει αντιδράσεις. Τις προθέσεις του ενόψη των λεγόμενων.